είναι ο κύριος Ραφαήλ Καλυβιώτης, πολιτικός επιστήμονας και υποψήφιος διδάκτορας γεωπολιτικής, ταυτοχρόνως είναι και πρόεδρος του Δικτύου Ελλήνων Συντηρητικών. Διάβασα μια εξαιρετική ανάρτηση του κυρίου Καλυβιώτη. Είτε συμφωνεί κάποιος είτε διαφωνεί μαζί του, πήγε σε βάθος στην ανάλυση πρώτης Κυριακής με φόντο τη δεύτερη Κυριακή και με άξονα ότι η Γαλλία ενδιαφέρει τους πάντες. Καλημέρα κύριε Καλυβιώτη. Καλημέρα κύριε Σταχίνη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και εγώ για την ανταπόκριση και κυρίως γιατί είδα ότι επιχειρήσατε, επαναλαμβάνω, μπορεί κάποιος να συμφωνήσει μαζί σας, μπορεί κάποιος να διαφωνήσει, επιχειρήσατε όμως να μπείτε σε βάθος του τι σηματοδοτεί η πρώτη Κυριακή των γαλλικών εκλογών. Και αυτό που κράτησα πολύ γρήγορα είναι ότι η χώρα που παραδοσιακά μας έδωσε παγκόσμια το δίπολο αριστεράς-δεξιάς το έχει υπερβεί, λέτε, στη δική σας ανάλυση. Κοιτάξτε να δείτε, το σκορ της Μαρί Λεν Πεν με 23,1% στον πρώτο γύρο, ας πούμε, είναι το υψηλότερο στην 50χρονη ιστορία της πάλι ποτέ εθνικιστικής και είναι συντηρητικής δεξιάς. Δηλαδή, αυτό όμως ταυτόχρονα δεν ήρθε από μόνο του. Η αριστερά του Μελανσόν αντικατέστησε την πάλι ποτέ κεντροαριστερά στη Γαλλία, τους σοσιαλιστές δηλαδή, και η δεξιά της Μαρί Λεν Πεν, κατά τη γνώμη μου δεξιά, δεν χρειάζεται να το υποστηρίξει κάποιος άλλος, θα το εξηγήσω βέβαια στη συνέχεια, επίσης αντικατέστησε την πάλι ποτέ κεντροδεξιά, τους γκολιστές δηλαδή. Θα τολμήσω να παρατηρήσω ότι αυτά συμβαίνουν όταν υπερτροφοδοτείται το κέντρο το οποίο εκφράζει ο Μακρόν. Από ό,τι φαίνεται λοιπόν ο Μακρόν συνένωσε δυνάμεις τόσο από κεντροδεξιά όσο και από κεντροαριστερά και επί της ουσίας έχουν δημιουργηθεί τρεις νέοι πόλοι. Επί της ουσίας έχουμε τον πόλο, τον κεντρό, ο οποίος εκφράζει λίγο πολύ μια υπερεθνική ελίτ, τον αριστερόστροφο πόλο του Μελανσόν και τον δεξιόστροφο πόλο της Λεπέν, οι οποίοι πόλοι επιζητούν ανασύσταση του συστήματος. Σε τελική ανάλυση όμως, το δίπολο πλέον είναι σαφές και υπερβατικό του άξονος δεξιά-αριστερά και μάλιστα στη χώρα όπως αναφέρατε προηγουμένως που γέννησε αυτές τις έννοιες. Το δίπολο πλέον είναι, σε τελική ανάλυση, παγκοσμιοποίηση, πατριωτισμός. Ο εθνοκεντρικός πόλος αποτελείται από αιτήματα ταυτότητας Λεπέν, είτε αποζητά επανασύσταση της εθνικής ταυτότητας, αλλά και από ταξικά αιτήματα, βλέπε Μελανσόν, είτε αποζητά ανακατανομή του πλούτου επειδή έχει συσσωρευτεί σε λίγους. Αυτός λοιπόν, ο εθνοκεντρικός και τα εθνοκεντρικά και ταξικά ζητήματα εκφράζουν τον πόλο του πατριωτισμού. Προσέξτε, έβαλα και την αριστερά στην εξίσωση. Ναι, ναι, το κατάλαβα αυτό που λέτε. Απόλυτα και εγώ και οι ακροατές, αν έχετε τηλεφωνική συσκευή με καλώδιο, μην μετακινείτε πολύ το καλώδιο, κάνει μικρές διακοπές. Λέτε λοιπόν ότι αυτός είναι ένας πόλος και ο υπερεθνικός, παγκοσμιοποιητικός πόλος εκφράζεται από τον Μακρόν και εκεί εκφράζονται δυνάμεις της πάλι ποτέ κρατεάς κεντροδεξιάς γκολικής, γκολιστές, γκολικούς και της πάλι ποτέ σοσιαλδημοκρατίας. Ιδίως της μετά Μιτεράν περίοδου. Άρα. Όχι ακριβώς. Θα έλεγα ότι η Λεπέν συγκεντρώνει γκολικά στοιχεία. Θα έλεγα ότι εκφράζει τη διεθνιστική δεξιά και τη διεθνιστική αριστερά. Αυτό θα έλεγα. Δηλαδή εκφράζει επί της ουσίας ο Μακρόν την συσσόρευση επί της ουσίας μιας τάξης του πλούτου η οποία πώς να το κάνουμε είναι υπερεθνική. Θεωρεί ότι τα συμφέροντα της τάξης τους δεν βρίσκονται εντός μιας επικράτειας ενός συγκεκριμένου έθνους κράτους. Δεν είναι τυχαίο ότι καλείται από τους Γάλλους, όχι από εμένα, ως ο πρόεδρος των πλουσίων. Έτσι. Σωστά. Μπορεί ο Μελανσόν και το κόμμα του, το France Unbound, να απευθύνθηκε στους ψηφοφόρους του που είναι 7,7 εκατομμύρια Γάλλους, λέγοντάς ότι καμία ψήφος δεν πρέπει να κατευθυνθεί στη Λεπέν. Όμως, επειδή υπάρχει τέτοιο μίσος προς τον Μακρόν, όπως ανέφερα προηγουμένως, αυτό δεν μεταφράζεται, κύριε Σαχίνη, απαραίτητος και σε ψήφο στο Μακρόν. Έτσι, δηλαδή, θα έρθω σε αυτό. Θέλω να πείτε, γιατί μου άρεσαν οι παρατηρήσεις που κάνατε αναλύοντας το εκλογικό σώμα της πρώτης Κυριακής, σημειώνοντας και ότι έχουμε αύξηση της αποχής. Είπατε όμως ότι, θα το πω από πληθωρισμένα, μπορεί να κάνω λάθος, αν κατάλαβα καλά στο σκεπτικό σας,
το λεγόμενο δυναμικό, πιο νέο πληθυσμιακά εκλογικό σώμα πάει κατά το μάλλον ήτον στη Λεπέν και το Μελανσόν, ενώ το πιο γυρασμένο πάει στο Μακρόν. Καλά το διάβασα? Είναι ακριβώς έτσι, με κάποιες μικροδιαφοροποιήσεις. Προφανώς. Αλλά συνολικά βλέπουμε ότι ανεηλικιακή κατηγορία έρχεται πρώτος ο Μελανσόν, δεύτερη Λεπέν και τρίτος ο Μακρόν. Δηλαδή, οι boomers, να το πούμε, οι baby boomers αυτοί που επί της ουσίας ανήκουν σε μια γενιά 55 και άνω πλέον, ιδίως 65 και άνω, είναι τα ηλικιακά στρώματα τα οποία κυριαρχεί ο Μακρόν. Και θα παρατηρούσα εδώ για τη δεύτερη, για την επανεκλογή, για τη δεύτερη εκλογική διαδικασία, συγγνώμη, ότι η Γαλλία δεν είναι τόσο δημογραφικά γυρασμένη όπως η Ελλάδα, ούτως ώστε η ψήφος των νεανικών στρωμάτων να μην έχουν κάποια αξία. Θα έχουν αξία και εγώ θα ήθελα να το κρατήσετε αυτό. Διότι όπως σας είπα, υπήρχε αυτή η ηλικιακή κατηγορία, στήριξε τον Μακρόν σε όλη τη διάρκεια της θητείας του. Ας πούμε στα lockdown, τα οποία είχαν σοβαρότατο πρόβλημα οι Γάλλοι, σοβαρότατο πρόβλημα με τη σκληρότητα και με την αλαζονία που απευθύνθηκε στους Γάλλους ο Μακρόν για όσον αφορά αυτά, αυτοί που τον κράτησαν όρθιο ήταν οι ηλικίες 55 και άνω. Επομένως είναι λογικό ότι οι ηλικίες 55 και κάτω να προστρέξουν περισσότερο στο Μελανσόν και στην Λεπέν, και φυσικά υπάρχουν όμως και ζητήματα μετανάστευσης, τα οποία απασχολούν πολύ τους Γάλλους, έτσι, παράνομη μετανάστευση, διότι όπως ξέρετε το ακραίο Ισλάμ στη Γαλλία είναι πλέον φόβος και τρόμος για τους Γάλλους πολίτες. Έτσι, τα γεγονότα του Μπατακλάν δεν είναι και τόσο μακριά όσο νομίζουμε. Επίσης, ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα για τους νέους ψηφοφόρους είναι η οικονομία. Αυτό πιστεύετε ότι καθόρισε κατά συντριπτικό ποσοστό τις επιλογές των Γάλλων ψηφοφόρων? Η οικονομία. Λέτε. Φυσικά, ειδικά η ψήφος των Μελανσόν, σίγουρα δεν υπάρχει αμφιβολία, διότι αυτό που αναρωτιέμαι εγώ προσωπικά είναι το εξής. Ο Ντελιβεράς, ο οποίος πήγε να διαμαρτυρηθεί εντόνως και εντασσόμενος, ας πούμε, στο κίνημα των Κίτρινων Γυλαίκων. Το κίνημα των Κίτρινων Γυλαίκων πώς ξεκίνησε? Ξεκίνησε επί της ουσίας, διότι με κάποιες πολιτικές νεοοικολογίστικου τύπου του Μακρόν αυξήθηκε η τιμή στη βενζίνη και έτσι ο Ντελιβεράς δεν μπορούσε να βγει οικονομικά. Μάλιστα. Λοιπόν, ο Ντελιβεράς αυτός, με όλες τις αντιφάσεις που μπορεί να έχει αυτό, διότι και ο Μελανσόν έχει κάποια νεοοικολογίστικα, έτσι, νεοοικολογίστικες πολιτικές, παρόλα αυτά ζητάει ο Μελανσόν πλαφών στην τιμή της βενζίνης, το οποίο φυσικά είναι λαϊκισμός. Αλλά αυτός ο Ντελιβεράς που κατέβηκε στο Παρίσι να διαδηλώσει για την αύξηση της τιμής της βενζίνης και έφαγε ξύλο και χημικά από την κυβέρνηση του Μακρόν, επειδή του είπε τώρα ο Μελανσόν καμία ψήφο στη Λεπέν, αυτός είναι τόσο βέβαιον ότι θα πάει να ψηφίσει Μακρόν? Μισό λεπτό. Επειδή έχετε πει μια κρίσιμη φράση. Καμία ψήφο στη Λεπέν. Δεν είπε όμως ψήφο στο Μακρόν. Όχι, αυτό βέβαια σημαίνει ότι μπορεί να οδηγήσει ένα μεγάλο ποσοστό της εκλογικής βάσης, καταρχάς μιλήσουμε για το Μελανσόν, σε αποχή. Ένα το κρατούμενο. Και επειδή δεν είναι συντεταγμένοι στρατοί, προφανώς θα υπάρξουν διαρροές. Εκτιμάτε ότι είναι τέτοια η πόλωση αυτού του εκλογικού σώματος με το Μακρόν, που αν δεν πάει σπίτι του θα πάει να ψηφίσει η Λεπέν? Είναι εύκολο να κάνει μια τέτοια υπέρβαση ακόμη? Όχι ακριβώς. Εγώ πιστεύω ότι οι πιθανότητες δίνουν Μακρόν. Έτσι. Αυτή είναι η αλήθεια. Η αντικειμενική ανάγνωση δείχνει αυτό. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και σημάδια μέσα στις δημοσκοπήσεις, ευρήματα, τα οποία να δείχνουν ότι υπάρχει και η περίπτωση της ανατροπής. Επαναλαμβάνω, εξαρτάται πόσο θα είναι η αποχή από τους ανθρώπους που ψήφισαν Μελανσόν. Εξαρτάται πόσοι από αυτούς που ψήφισαν Μελανσόν θα πάνε να ψηφίσουν Μακρόν. Σας επαναλαμβάνω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί από αυτούς που τον μισούν. Σωστά το λέτε. Δεν είναι τυχαία η λέξη που χρησιμοποιώ. Τον μισούν, έτσι όπως ακριβώς το λέω. Και υπάρχουν κάποιοι επίσης οι οποίοι λένε ότι
για εμένα το κύριο, το κύριο νόημα της όλης της εκλογής είναι να μην βγει η ακροδεξιά. Επομένως, ανάμεσα σε αυτό, στο μίσος των Μακρόν και στο να μην βγει η ακροδεξιά, θα καθοριστεί το ποιος θα νικήσει αυτές τις εκλογές. Διότι η Λεπέν έχει σίγουρες ψήφους, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, το 10% του Ζεμούρ θα πάει στη Λεπέν. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει αμφιβολία για αυτό. Άλλωστε, φύγαν από τη Λεπέν λέγοντας ότι είναι νερόβραστος πια ο λόγος της. Και πήγαν πιο ακραία. Τουλάχιστον αυτή είναι μια ανάγνωση. Όχι, είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Διότι η Λεπέν, τουλάχιστον σε αυτή την καμπάνια την οποία έφτιαξε, συνειδητοποίησε ότι για να εκλεγεί πρόεδρος στη Γαλλία πρέπει να έχει πιο κεντροδεξιό λόγο, να το θέσουμε έτσι. Επί της ουσίας δηλαδή είπε, και μάλιστα προσέλκυσε και μετανάστες έτσι δεύτερης και τρίτης γενιάς, είπε ότι όποιος νεοεισελθείς μετανάστης προβεί σε εγκληματικές ενέργειες, τότε αυτός σε συνεννόηση με το κράτος προέλευσης θα πρέπει να απελαθεί. Και σε αυτό συμφωνούν και μετανάστες στη Γαλλία, να ξέρετε. Πείτε μου κάτι εδώ, ρωτάει ο φίλος ο Μιχάλης από τη Ρόδο, αφού σας στέλνει την καλημέρα του. Πιστεύει, λέει ο κύριος Καλυβιώτης, ότι οι υπερπόντιες περιφέρειες θα παίξουν κάποιο ρόλο στο δεύτερο γύρο? Σίγουρα έχουμε ευρήματα μεταξύ Μητρόπολης και Μετροπολιών και περιφέρειας. Αυτό είναι σίγουρο. Δηλαδή, οι Μητροπόλεις, Παρίσι και λοιπές μεγάλες πόλεις ψηφίζουν περισσότερο Μακρόν, οι περιφέρειες ψηφίζουν περισσότερο Λεπέν. Αυτό είναι βέβαιο και αυτό είναι ένα φαινόμενο. Και οι Γάλλοι Ισραηλινοί ψηφίσαν Λεπέν. Ορίστε. Και οι Γάλλοι Ισραηλινοί ψηφίσαν Λεπέν. Φυσικά. Φυσικά. Γιατί, θα σας πω γιατί. Διότι το ζήτημα το ταυτοτικό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Το είπατε αυτό εξ αρχής, ότι ο ένας... Να διαρθρώσει όμως και την εξωτερική πολιτική, δεν είναι έτσι. Το ένα άκρο, λέτε, αυτού του πόλου είναι το εθνικό ταυτοτικό, το άλλο είναι το ταξικό, βάλε Λεπέν, βάλε Μελενσόν, και αυτό είναι το δίπολο. Ερώτηση άλλου φίλου, του φίλου του Κώστα. Η αποχή στον πρώτο γύρο ήταν αυξημένη σε σχέση με τις εκλογές του 2017, ήταν 27%. Αν μειωθεί, ποιος ωφελείται κατά τη γνώμη σας? Μάλλον ο Μακρόν. Μάλλον ο Μακρόν. Αλλά δεν βλέπω να μειώνεται η αποχή, διότι πλέον δεν τρομάζει η Λεπέν. Δηλαδή, η ακροδεξιοποίηση οποιασδήποτε διαφορετικής άποψης που συνάδει με το διαφοροποιητικό καθεστώς δεν σημαίνει ότι πλέον τρομάζει τον κόσμο. Μάλλον στη Γαλλία το βλέπουν πλέον αυτά τα επιχειρήματα τύπου CNN λίγο μπανάλ. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Καλυβιώτη, πάω λίγο ένα βήμα μετά την Κυριακή τη Δεύτερη. Είναι το πιθανότερο σενάριο να κερδίσει ο Μακρόν? Αν κερδίσει η Λεπέν, φαντάζομαι ότι αυτό θα έχει αλυσιδωτό απόϊχο και εκτός Γαλλίας. Όμως η επόμενη μέρα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, καθορίζεται από τρεις μεταβλητές, που είναι δύο πόλοι ουσιαστικά. Και εδώ θέλω να σας ρωτήσω, το original, να το πω έτσι, των γκολικών έχει εξαφανιστεί, το original των σοσιαλιστών έχει εξαφανιστεί, το ΚΚΚ Γαλλίας έχει εξαφανιστεί από καιρού. Το ερώτημα είναι λοιπόν, σε τι πολιτικό τοπίο είναι η επόμενη μέρα? Διότι για μένα είναι προφανές, φαντάζομαι για σας πολύ περισσότερο, ότι η κυρία Λεπέν δεν θα πάει για τέταρτη διεκδίκηση. Αυτό τι σημαίνει? Σβήνει, ή μήπως μορφοποιείται η ενοποίηση, που είναι και ένας πόθος των κεντροδεξιών, όλου του χώρου σε μια μεγάλη δεξιά πλατφόρμα? Ακούστε, οι πολιτικοί επιστήμονες έχουμε την θεωρία του αναχώματος. Το ανάχωμα, το οποίο προσμετράται ως αυτή τη στιγμή ο συστημικός πόλος τον οποίο εκφράζει ο Μακρόν, μπορεί να συγκρατήσει την πλημμύρα των ετοιμάτων που εκφράζεται από το Rassemblement National και το About France του Μελανσόν, μέχρι ενός σημείου. Αλλά από τη στιγμή που το νερό έχει ξεχυλήσει, δεν υφίσταται δυνατότητα επιστροφής, κύριε Σαχίδη. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι κάποιος άλλος, ο οποίος ίσως θα είναι καταλληλότερος από την κυρία Λεπέν, μπορεί να εκφράσει το συνολικό αυτό. Δεν μου αρέσει ο όρος αντινεοταξιτικό, διότι δεν είναι αγαπημένη μου και προσφυλής έκφραση, αλλά ας το πω έτσι για να συνεννοηθούμε.
να εκφράσει την αντινεοταξίτικη ψήφο, την ταξική ψήφο και την ευρωσκεπτικιστική ψήφο. Μην ξεχνάτε ότι Μελανσόν και Λεπέν συμφωνούν ως στον ευρωσκεπτικισμό. Δεν θέλουν να βγάλουν τη Γαλλία από την Ευρώπη, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να υπάρχει μια Ευρώπη στην οποία να κυριαρχεί η Γερμανία. Mm. Πολλό δε μάλλον από τη στιγμή που επανεξοπλίζεται, κύριε Σαχίνη. Αυτό κρατήστε το πάρα πολύ. Να και ένας πολιτικός επιστήμονας που δεν το περνάει στον ντούκο αυτό. Μην το συζητάτε, και γι' αυτό είναι ένας λόγος που δεν προχωράει ο Μακρόν τον Ευρωστρατό, και καλά κάνει. Ούτε εγώ θα το έκανα στη θέση του. Δεν είναι δυνατόν να πάμε σε έναν Ευρωστρατό από τη στιγμή που οι Γερμανοί κυριαρχούν στην οικονομία και να φτάσουμε σε ένα σημείο που θα κυριαρχούν και στα στρατιωτικά. Τότε μιλάμε για ό,τι ας πούμε δεν κατάφερε ο Χίτλερ, θα το καταφέρει η Γερμανία με δημοκρατικό τρόπο. Έτσι. Πείτε μου κάτι ακόμη, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Έχουν πολύ ενδιαφέρον, βλέπω εδώ, έρχονται βροχίδων μηνύματα. Μου λέει πολλοί κόσμος το εξής. Ο Μακρόν τις τελευταίες μέρες υιοθετεί κάποια από τα αιτήματα του Μελανσόν όσον αφορά τα βιωτικά ζητήματα. Δεν πείθει. Το προλάβω, το απαντήσατε. Δεν πείθει, μα αφού αυτός ήθελε τη σύνταξη στα 65. Κοίταξε, στη Γαλλία υπάρχει μια διαφορετική παράδοση σε σχέση με όλες τις άλλες χώρες της Ευρώπης. Τα νεοφιλελεύθερα μέτρα τα οποία περνώνται αβασάνιστα σε πολλές χώρες της Ευρώπης δεν περνάνε έτσι απλά στη Γαλλία, διότι υπάρχει η έννοια της ποιότητας της ζωής, την οποία οι Γάλλοι πώς να σου το πω, είναι ιερή για αυτούς. Άμα κόψει, ας πούμε, στο Γάλλο να βγει να διπνήσει το βράδυ σε κάποιο καλό, όχι καλό, σε κάποιο κανονικό ρεστοράν, έτσι, για να το θέσω έτσι, είναι σαν να του χαλάς την όλη του πνευματική και οντολογική υπόσταση. Καταλάβατε. Δεν είναι ακριβώς ούτε Αγγλία ούτε Γερμανία η Γαλλία. Έχει μια διαφορετική παράδοση, η οποία είναι πολύ διαφορετική από όλων των άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Άρα δεν πιστεύω ότι πείθει ο Μακρόν, διότι, σας επαναλαμβάνω, τον θεωρούν τον πρόεδρο των πλουσίων και αυτό δεν θα αλλάξει. Τώρα, θέλω να μου πείτε τι προέκταση πρώτη ανάγνωση βγάζετε, συμπεριλαμβανομένου ότι έχουμε ένα πόλεμο σε εξέλιξη, με δραματικές συνέπειες πρώτα για το λαό της Ουκρανίας, αλλά ευρύτερα να ανοίξει κανείς τη βεντάλια για όλο τον κόσμο. Σωστά. Και πολύ περισσότερο για την Ευρώπη. Με βάση το πολιτικό αποτύπωμα στη Γαλλία, λίγο νωρίτερα στην Ουγγαρία, εγώ δεν θέλω να τα ξεχνάμε αυτά, και δεν ξέρω και πού αλλού, βλέπω ότι και στην Ιταλία είναι η πρώτη φορά που ο Ντράγκη, στην παντοδυναμία που είχε μέχρι τώρα, έχει πολύ γκρίνια και πολύ μουρμούρα για πρώτη φορά. Τι μπορεί να σημαίνουν όλα αυτά σε μια μεγάλη συζήτηση που γίνεται στην Ευρώπη? Εδώ κάποιος φίλος μου λέει μπράβο στον κύριο Καλυβιώτη, καλά το είπε και για τον Μελανσόν, να μην λέμε, λέει, μόνο για τη Λεπέν. Να θυμίσω εγώ απλά ότι ο Μελανσόν ήταν υπέρ του Brexit, λέει. Να μην ξεχνιόμαστε. Μάλιστα. 100%. Μάλιστα. Για πείτε μου λοιπόν, τι βλέπετε να μορφοποιείτε, ή για να το πω διαφορετικά, ποια πιστεύετε ότι θα είναι η νέα ιδεολογική πολιτική αναμέτρηση στην Ευρώπη? Λοιπόν, ο Βίκτορ Ορμπάν, ο οποίος έχει φυσικά και αυταρχικά στοιχεία, όμως δεν πάβει να σημαίνει ότι έχει μια σοβαρή ιδεολογική συγκρότηση, έτσι. Έχει αναφερθεί ως την διάζευξη μεταξύ χριστιανοδημοκρατικών κάθετος εθνοκρατικών δυνάμεων έναντι των liberal δημοκρατιών, αλλά το liberal δεν σημαίνει πλέον στα αγγλικά φιλελευθέρων, σημαίνει αριστερίστικων δημοκρατιών, που σημαίνει και μεταφράζεται ως πολυπολιτισμικών δημοκρατιών, δημοκρατιών οι οποίες έχουν μια, ας το πούμε, πιο διεθνιστική τάση. Άρα θεωρώ ότι σίγουρα πρόκειται να υπάρξει αυτή η διάζευξη στη Δύση. Εδώ υπάρχει ήδη μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, κύριε Σαχίνη. Αυτοί οι οποίοι πιστεύουν σε μια πιο απομονωτιστική και μια πιο πιο εθνοκρατικό σύστημα στις Ηνωμένες Πολιτείες, πάνε και μεταναστεύουν στις πολιτείες των Ρεπουμπλικανών, και αυτοί οι οποίοι δεν συμφωνούν με αυτό πάνε και μεταναστεύουν στις πόλεις που υπάρχουν κυβερνήτες δημοκρατικοί. Το ίδιο ακριβώς φαίνεται ότι θα πάει να συμβεί και στην Ευρώπη. Δηλαδή, ένας Ευρωπαίος ο οποίος δεν θέλει να ζει σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία έχει περισσότερα κίνητρα να ζήσει σήμερα στην Ιταλία, στην Ουγγαρία, στην Πολωνία
πιθανώς ας πούμε και στην Ισπανία, παρά στο να ζήσει στο Λονδίνο. Έτσι. Είναι τέτοια πλέον η αντίθεση ανάμεσα στις κοινωνίες μας, η οποία δεν γεφυρώνεται εύκολα. Και αυτό φαίνεται και στις εκλογές της Γαλλίας. Υπάρχει διαφορετική ανάγνωση και διαφορετικό θέλω στον τρόπο ζωής πλέον των πολιτών της Ευρώπης. Είναι οι πολίτες εκείνοι οι οποίοι έχουν ανάγκη για ταυτότητα, έχουν ανάγκη να ζήσουν μια ζωή στην οποία δεν θα ζουν απλά και μόνο για να εργάζονται για τις πολυεθνικές εταιρείες, μην μπορώντας να κάνουν οικογένεια, μην μπορώντας να ζήσουν τη ζωή τους με έναν ευτυχισμένο τρόπο. Και υπάρχουν και άλλοι πολίτες οι οποίοι θέλουν να ζήσουν πιο απελευθερωμένοι από αυτά τα δήθεν, κατά τη γνώμη μου, δήθεν συντηρητικά, καταπιεστικά σχήματα, οι οποίοι είναι συγκεντρωμένοι περισσότερο στις Μητροπόλεις της Ευρώπης. Επομένως, αυτή η αντίθεση, την οποία τη βλέπουμε μεταξύ Μητρόπολης Περιφέρειας, μεταξύ κρατών με διαφορετική αντίληψη, θα έρθει ως επιστέγασμα, έχει έρθει βασικά, όχι θα έρθει, έχει έρθει ως επιστέγασμα μιας υποβόσκουσας κρίσης, η οποία σιγοέβραζε πολύ καιρό και την οποία οι ελίτ της Δύσης προσπαθούσαν να την καλύψουν λέγοντας ότι όποιος δεν συμφωνούσε μαζί τους για την ανάγνωση της ιστορίας και για το πώς πρέπει να πάει ο πολιτισμός της Δύσης ήταν ακροδεξιός. Πλέον δεν πιάνει, κύριε Σαχίνη, αυτό, και έχουμε πλέον ένα θερμό δίπολο το οποίο έχει εντελώς διαφορετική ανάγνωση της ζωής. Δεν νομίζω, κύριε Σαχίνη, ότι γεφυρώνονται πλέον αυτές οι διαφορές. Είναι πιο κοντά είμαι εγώ πιθανώς με έναν πολίτη της Ιταλίας που βλέπει τα πράγματα όπως τα βλέπω εγώ, παρά παραδείγματος χάρη με κάποιον ο οποίος είναι διεθνιστής και θέλει η Ελλάδα να έχει ανάπτυξη, όπου στη Γλυφάδα θα μένουν οι ελίτ, οι πολυεθνικές με τις ελληνικές, το κέντρο της Αθήνας θα είναι η Ισλαμαμπάτ και όσοι μπορούν, ας πούμε, στα βόρεια προάστια να μένουν Έλληνες. Αυτά δεν γεφυρώνονται πια. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω. Χαίρομαι που ένας νέος άνθρωπος έχει ένα βάθος σκέψης. Εγώ θα το τονίσω. Είτε συμφωνεί κάποιος, είτε διαφωνεί μαζί του, έχει ένα βάθος σκέψης και μια άλλη ματιά ως πολιτικός επιστήμονας. Ήταν ο κύριος Ραφαήλ Καλλιδιώτης, ο οποίος είναι και πρόεδρος του Δικτύου Ελλήνων Συντηρητικών. Θέλω να τον ευχαριστήσω. Θα τα ξαναπούμε μαζί του. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.